Η ιστορία της Πολυξένης είναι σίγουρα μια ιστορία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Σε ηλικία 12 ετών, φεύγει από το ορφανοτροφείο, αφήνοντας αναγκαστικά πίσω της το μικρό της αδελφό. Υιοθετείται από ένα ζευγάρι επιφανών Κωνσταντινουπολιτών, μετακομίζει στην πόλη και η φαινομενικά όμορφη ζωή της ξεκινά. Ο Θεός τους διάλεξε μια κόρη. Αυτό χρειάζονται. Η δημιουργός Δώρα Μασκλαβάνου ανέλαβε να μας εξιστορήσει τη ζωή της νεαρής κοπέλας που κυριολεκτικά βρέθηκε μόνη της στο μάτι ενός κυκλώνα. Τι ήταν όμως αυτό που την έκανε να την ξεχωρίσει? Διάλεξα την Πολυξένη γιατί είναι μια μοναδική ιστορία, μια μοναδική μοιραία γυναίκα και δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό μου. Μιλήστε μου για τη συνεργασία σας με τους ηθοποιούς. Εγώ πάντα τα πάω πολύ καλά με τους ηθοποιούς. Είναι το καλό μου, το δυνατό μου κομμάτι. Αγαπώ τους ηθοποιούς και με συγκινούν σαν είδος ανθρώπων και είναι το πιο ασφαλές κομμάτι με τους ηθοποιούς. Με όλα τα άλλα αγωνιώ, με τους ηθοποιούς, παρότι είναι πολύ πολύπλοκο, για μένα είναι το πιο σίγουρο και το πιο ασφαλές. Το πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα συμπαραγωγή της Νόβα κρατάει Κάτια Γκουλιώνη με μια εκπληκτική ερμηνεία, ενώ συμμετέχουν πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί. Ένας ρόλος που είμαι ευτυχισμένη που ήταν τιμή που με διάλεξε η Δώρα για να παίξω. Είναι μια ηρωίδα που έχει πίστη και συνεχίζει και τόλμη γύρω από τον ηθικό κώδικα και όλο αυτό που πιστεύει. Παίζω την κυρία Σεριάδη. Μια από τις τελευταίες Ελληνίδες πλούσιες της Κωνσταντινούπολης, άτεκνη που θέλει πάρα πολύ να αποκτήσει ένα παιδάκι από την Ελλάδα και πηγαίνει στην Καβάλα και παίρνει ένα ορφανό κοριτσάκι. Ο ρόλος μου στην ταινία είναι ο γιατρός Σεριάδης. Είναι ένα πρόσωπο κλειδί σε όλη την υπόθεση της Πολυξένης, γιατί είναι αυτός ο οποίος τελικά ο μοιραίος άνθρωπος που θα σημάνει ένα μάλλον άσχημο τέλος για αυτήν. Υποδίωμαι τον δικηγόρο Μαλακάση, ο οποίος δικηγόρος Μαλακάσης είναι αυτός που κινεί τα νήματα υποχθόνια πίσω από την Πολυξένη, η οποία είναι πολύ πλούσια και όπου ήταν υπάρχει κάποια πολύ πλούσια, οι δικηγόροι αναλαμβάνουν δράση. Εγώ έκανα τον αδερφό της Πολυξένης. Αλλά όταν ήταν στην Καβάλα, δηλαδή 10 χρόνια πριν, 15, 20. Εγώ έκανα την Πολυξένη όταν ήταν 12 χρονών και την υιοθέτησαν από το ορφανοτροφείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Δώρα με εμπιστεύτηκε και δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία μαζί και με την Δώρα και με τον Κλόντιο που έκανε την φωτογραφία, που είναι πραγματικά εξαιρετική η φωτογραφία. Η συνεργασία με τη Δώρα Μασκλαβάνου ήταν άψογη, μπορώ να πω. Δηλαδή η Δώρα ήταν άνθρωπος που ήξερε τι ήθελε. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της Πολυξένης, της ιστορίας που βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα. Η ταινία βγαίνει σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες.